Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Game Time. Ο σημερινός μας καλεσμένος φοράει γαλανόλευκα. Έχει εμπειρία από την Bundesliga, έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και του Όφη και από τον Αύγουστο του 2019 είναι τεχνικός διευθυντής όλων των εθνικών ομάδων. Κυρίες και κύριοι, στο Pub Game Time είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας απόψε. Εμείς εδώ στο Pub Game Time έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στη γαλανόλευκη. Ξανασυναντιέστε λοιπόν μετά από καιρό. Έχει περάσει μια αρκετά μεγάλη περίοδος χωρίς αγώνες για την εθνική ομάδα. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε τώρα? 2 ακόμη αγώνες για το Nations League για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Καταρχήν είναι τελείως διαφορετική περίοδος, ας πούμε, του Ιουνίου με το Σεπτεμβρίου. Ενδιάμεσα σίγουρα είμαστε 2 μήνες άπλατοι. Οι παίχτες έρχονται με τελείως διαφορετικό ρυθμό στις εθνικές ομάδες. Έρχονται από μια καινούρια προετοιμασία. Έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους με τους συλλόγους τους. Είναι τελείως σε διαφορετική φόρμα, θα πούμε. Έχουμε αρκετές απώλειες σε σχέση με τον Ιούνιο. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως τα πράγματα θα πάνε καλά και θα κερδίσουμε και τα 2 παιχνίδια. 10 χρόνια απουσιάζουμε από τελική φάση διοργάνωσης. Χτίζουμε σιγά σιγά πάνω σε αυτό το στόχο. Δηλαδή η βάση που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή είναι με απότερο στόχο την επιστροφή μας στις μεγάλες διοργανώσεις. Ξεκάθαρα. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε να το εξηγήσω, ούτε αυτός είναι ο στόχος πλέον. Να πάμε στα τελικά στη Γερμανία του Euro του 2024. Αυτή τη στιγμή στην Bundesliga γίνονται πολύ περίεργα πράγματα. Έτσι, είναι 1η Ιουνιών Βερολίνου. Μία ομάδα η οποία φτιάχτηκε από ανθρώπους έτσι αστικούς, από μεταλλουργούς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση της Bundesliga. Αυτό πώς φαίνεται, πόσο περίεργο φαντάζει. Δεν ξέρω, σε μένα φαντάζει. Σε σένα που έχεις ζήσει και τα γερμανική πραγματικότητα δεν ξέρω πώς. Κοιτάξτε. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι πλασματικό αυτό που βρίσκεται στην κοινή mm-hmm. θέση. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια η Union Βερολίνου έκανε έτσι μια πολύ σταθερή, είχε μια πολύ μεγάλη σταθερότητα σαν ομάδα, όχι μόνο αγωνιστικά και στο χτίσιμο, δηλαδή στο πώς θα φτάσει μέχρι εκεί. Και στο γήπεδό τους mm-hmm, και στο όλο το γύρω-γύρω από την ομάδα. Είχε μια μεγάλη σταθερότητα και μεγάλη αγάπη από τον κόσμο που όλοι συνεισφέρουν σε αυτή την ομάδα. Και τα ιδανικά αυτής της ομάδος τη φέρουν αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε όμως για την αναμέτρηση του Σαββάτου ανάμεσα στην Gladbach και τη Λειψία. Πώς το βλέπουμε αυτό το παιχνίδι? Κοιτάξτε, και οι δύο ομάδες διακρίνονται ότι δεν έχουν σταθερότητα. Το αντίθετο με αυτό που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Η Gladbach προέρχεται από μια σεζόν που δεν ήταν... Ξεκινήσανε πολύ καλά, στο τέλος κινδυνεύσανε κιόλας από ό,τι θυμάμαι. Προσπαθούν το ρόστερ, έφυγε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής μου φαίνεται έφυγε, προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους, να έχουν μια καλή πορεία. Η Λειψία από... Σκληρή ομάδα πολύ. Ναι, η Λειψία δεν είναι μόνο σκληρή, έχουν μια φιλοσοφία, είναι τα τελευταία χρόνια πάντα στην Ευρώπη, παίζουν Champions Βέβαια. League. Δείχνουν όμως και αυτοί φέτος πολύ ευάλωτοι, σε πολλούς τομείς, αγωνιστικά εννοώ. Mm-hmm. Δεν είναι ένα για πρόγνωση, μια πρόβλεψη. Προς τα πού γίνει πλάστικα στο μυαλό σου. Πιστεύω ότι η Λειψία έπαιξε το Champions League με την Real, θα έχει κάποια κόπωση. Παίζουν μέσα σε μια έδρα, μια καυτή έδρα η Gladbach. Mm-hmm. Γενικώς έχει ένα έτσι μικρό προβάδισμα η Gladbach και θα κερδίσει το παιχνίδι. Λοιπόν, η Gladbach θα κερδίσει το παιχνίδι, είπε ο Κώστας Κωνσταντινίδης, και αν αυτό συμβεί,
θα έχεις συνεισφέρει με τον τρόπο σου, χωρίς να το ξέρεις. Μέσα από το πρόγραμμα λοιπόν Ακαδημίες ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ προσφέρει εξοπλισμό σε 178 ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα. Σε περίπτωση που η Gladbach κερδίσει, μέσω του Game Time θα έχεις συνεισφέρει και εσύ σε αυτόν τον πολύ καλό σκοπό. Αν το ξέρα από πριν, να βάζα και τα τρία σημεία. Λοιπόν, αφήνουμε και τη Γερμανία και θα σε πάω σε δύο πολύ δυνατά ντέρμπι, το ένα στην Ιταλία και το άλλο στην Ισπανία, να μιλήσουμε πολύ πολύ γρήγορα γι' αυτά. Μίλαν Νάπολη την Κυριακή και Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης επίσης την Κυριακή. Ξεκινάμε από το Ιταλικό. Οι δύο πρώτες παίζουν από ό,τι θυμάμαι. Οι δύο πρωτοπόροι είναι πρωτοπόροι αυτή τη στιγμή και οι δύο προέρχονται από νίκες και στο Champions League. Από ό,τι θυμάμαι, η Μίλαν έχει κάποιες απουσίες. Ναι. Έχει τον Ρέμπιτς και τον Οριγκί. Ναι. Επιθετικά παίζουν με τον Ζιρού. Νομίζω ότι στην έδρα της πάντα έχει, ας πούμε, μία δυναμική ιδιαίτερη. Δίνω ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Η Μίλαν. Θα βάλω ένα ερωτηματικό μικρό, μία ισοπαλία γιατί θα πάρει το βαθμό η Νάπολη. Για πάμε και στο μαδριλένικο ντέρμπι. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί τι βλέπουμε. Η Ρεάλ κερδίζει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Από πέρσι ξεκίνησε, κερδίζει τα πάντα. Είναι πάντα Ρεάλ. Η Ατλέτικο έχει λίγο κάποιες κλάμψεις σκαμπανεβάσματα. Και χάσανε, ας πούμε, από την πρώτη τελευταία τη Λεβερκούζεν προχθές με της Γερμανίας στο Champions League. Παίζουν στην έδρα τους. Έχουν έναν προπονητή που ιδιαίτερα στα ντέρμπι δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική στην ομάδα του. Πιστεύω ότι ήρθε η... Το λες, ναι, θα το πω, ότι ήρθε πλέον η σειρά της Ρεάλ να ζήσει την ήττα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, σε ό,τι και κάνει στην πορεία της. Στελεχώνεται από σπουδαίους ανθρώπους όπως είσαι και εσύ, οπότε πατάμε και φαντίζουμε λίγο πιο σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Game Time. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.